Κοιτάξτε, προφανώς αν ήταν το 8 μπροστά ή ακόμη περισσότερο αν ήταν το 9 μπροστά ή το 10, θα ήταν ακόμα καλύτερα για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Το ζήτημα είναι ποιες είναι οι αντοχές της οικονομίας. Και εδώ η αλήθεια είναι ότι δόθηκε μια σημαντική, και θα εξηγήσω γιατί, αλλά και δίκαια αύξηση. Σημαντική γιατί ήταν μια αύξηση 9,4% και συνολικά, αν το δούμε, ήταν μια αύξηση η οποία οδήγησε τον κατώτατο μισθό στα 780 ευρώ, ενώ τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που κάνει κριτική πρέπει να σκεφτεί ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος. Έτσι. Δίκαια επίσης ήταν η αύξηση, διότι από τη μια πλευρά έλαβε υπόψη τις αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων, ιδιαίτερα λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού, αλλά από την άλλη πλευρά έλαβε υπόψη και τις αντοχές των επιχειρήσεων. Διότι αν κανείς ξεπεράσει κάποια όρια που αντιστοιχούν με την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική της οικονομίας και πάει πάρα πολύ μακριά, τότε πλήττει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, τις επιχειρήσεις και όπως ξέρουμε πολύ καλά δεν μπορεί να υπάρξουν εργαζόμενοι αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να λειτουργούν για να δουλέψουν εκεί οι εργαζόμενοι. Αυτό κάναμε. Και θέλω επίσης να σκεφτούν οι τηλεθεατές μας το εξής. Ας δούμε τη συνολική εικόνα στην Ευρώπη. Από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 22 έχουν κατώτατο μισθό. Σε επίπεδο ονομαστικού μισθού, ήμασταν στη 13η θέση μέχρι προχτές και θα πάμε από 1η Απριλίου στη 10η στους 22. Αν λάβουμε υπόψη τώρα και την αγοραστική δύναμη. Γιατί λένε, μα εντάξει, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο φτηνές. Κάναμε και αυτό το λογαριασμό, παρουσιάσαμε τα στοιχεία, δεν αμφισβητήθηκαν από κανέναν. Ήμασταν πράγματι χαμηλά στον πίνακα, ήμασταν στη 18η θέση στους 22. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα προέρχεται και από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Ήμασταν 18η στους 22. Τώρα θα πάμε 13η στους 22. Δηλαδή στο μέσο του πίνακα. Ναι. Δεν πανηγυρίζουμε. Άλλωστε με την αύξηση αυτή δίνουμε λεφτά των ιδιωτών, δεν δίνουμε λεφτά του κράτους.